Γεια σας. Βρισκόμαστε σε κτήματα της Ιεράς Μονής των Αγίων της Σαράκοντα και, και πίσω μας ακριβώς βρίσκεται ο Χαδά Αφισσού του Δήμου Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης. Εδώ πρόκειται για μια μεγάλη περιβαλλοντολογική υποβάθμιση, όπως βλέπετε, και πίσω ακριβώς υπάρχει ένα κτίριο, το πράσινο εκεί που το βλέπετε, είναι το κτίριο που είχε κατασκευαστεί με άδεια αποθήκης και το οποίο θα υποδεχόταν το δεματοποιητή. Ευτυχώς, ύστερα από τους αγώνες που έκαναν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής του Αφισσού, της Κοκκινόραχης και της Σπάρτης, απέτρεψαν την εγκατάσταση του δεματοποιητή και έχει αρχίσει η αποξήλωση του κτιρίου και η μεταφορά του στον νόμιμο χώρο που διαθέτει ο Δήμος Ευρώτα στα Ξηροκάμπια. Όπως βλέπετε και ακούτε τους γλάρους, ακούτε τα πουλιά, ακούτε τα σκυλιά, όλα αυτά είναι μολυσμένα. Πρόκειται για μεγάλη περιβαλλοντολογική υποβάθμιση όχι μόνο στη Χλωρίδα αλλά και στην πανίδα της περιοχής. Και από κάτω ρέει το ρέμα κάναλι, το οποίο οδηγεί τα στραγγίδια του Σκουπιδότοπου στην Κελεφίνα, στον Ινούντα, δηλαδή στον ποταμό Ινούντας, που βρίσκεται λίγο παρακάτω. Όπως βλέπετε, η αποξήλωση του κτιρίου έχει ήδη ξεκινήσει και προφανώς θα συνεχιστεί έως ότου μεταφερθεί το εν λόγω κτίριο στο νόμιμο πλέον χώρο, στο Δήμο Ευρώτα, στην τοποθεσία Ξηροκάμπια.